Καλή σας ημέρα, κυρία Φωτίου, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη και εμένα προσωπικά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ανοιξιάτικη μέρα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Κυρία Φωτίου, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, επειδή ήσασταν και διατελέστη υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις όποιες αναταράξεις έχει σε σωκοματικό επίπεδο, λόγω και του μετασχηματισμού του και όλων των συζητήσεων που υπάρχουν, παραμένει ο αποκλειστικός θεματοφύλακας των κοινωνικών κατακτήσεων και όλων αυτών των συστημάτων που αφορούν την κοινωνία και τα δικαιώματά της? Καταρχήν, να μην συμφωνήσω με τις αναταράξεις, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Πηγαίνουμε σε ένα συνέδριο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Έχουμε κάνει έναν απολογισμό μοναδικό στα ιστορικά χρονικά, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης, θα έλεγα. Έναν απολογισμό που μας δίνει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση και περηφάνεια. Αυτό είναι το ένα μας όπλο. Το δεύτερο μας όπλο είναι το νέο μας πρόγραμμα. Το νέο μας πρόγραμμα με το οποίο, πέρα από την εξαπάτηση την οποία καταγγείλαμε στο ταεκβοντό σε μια εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση όπου δεν χωράγαμε και όπου, όπως ξέρετε, αποδείχθηκε το θέατρο, το χώρος εξαιρετικά μικρός για μας, είχε ένα φοβερό ενθουσιασμό και παλμό, όχι μόνο γιατί πια έγινε η αποκάλυψη από τον Αλέξη τον Τσίπρα όλης της εξαπάτησης που υπέστη ο ελληνικός λαός αυτούς τους 7 μήνες, αλλά γιατί βλέπει πια και την προοπτική και την ελπίδα που το νέο πρόγραμμά μας, και το οποίο ήδη συμβαίνουν, αν θέλετε, συνδιασκέψεις οι οποίες συνολικοποιούν και τι κάναμε και τι θα κάνουμε σε επιμέρους θέματα. Κάθε εβδομάδα έχουμε τέτοιες. Σήμερα έχουμε στο χώρο της οικονομίας, χτες είχαμε στο χώρο της οικολογίας και πάλι λέγοντας. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα μαζί με την αντίσταση του λαού σε όλα όσα του συμβαίνουν σήμερα, νομίζω ότι μας δίνουν μια μεγάλη αισιοδοξία. Καμία ανατάραξη δεν έχουμε. Όλος ο κόσμος που έρχεται σε εμάς κατά χιλιάδες είναι ευπρόσδεκτος, γιατί ακριβώς συνομολογούν τη θέση τους να υλοποιήσουν αυτές τις καταστατικές αρχές από τη διακήρυξή μας από τη μια και από την άλλη του προγράμματός μας, μπαίνουν στις οργανώσεις μας, μας δίνουν νέα στοιχεία, ποιοτικά και ποσοτικά, στη μάχη που έχουμε να κάνουμε, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ναι, θα ενισχύσουμε τις απόψεις μας και θα υπερασπιστούμε όλα όσα στήσαμε στο κοινωνικό κράτος όλα αυτά τα χρόνια, αν με ρωτήσατε αυτό ειδικά. Ναι, και μάλιστα υπάρχει τώρα, διαβάζουμε, κυρία Φωτίου, το ρεπορτάζ του Γιάννη του Σημεωνίδη, του συναδέλφου μας από την Αθήνα, εδώ στο Politik.gr, πως σημείο αναφοράς και δένει με αυτά που λέγαμε στο νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιμελήθηκε ο Γιώργος ο Σταθάκης, είναι η σταδιακή εφαρμογή του 35ωρου, ναι. Και το οποίο αναμένεται να περάσει από την Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης τώρα στις 8 Μαρτίου. Αυτό νομίζω δεν είναι μια τομή πραγματική, κυρία Φωτίου. Ναι, είναι μέσα στις μεγάλες αλλαγές που θα προτείνουμε στον ελληνικό λαό, που βλέπει τα εργασιακά του δικαιώματα να υποστέλλονται, που είδε ήδη τη μη επέκταση των κλαδικών του συμβάσεων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που βλέπει κάθε μέρα να αυξάνονται οι αυθαίρετες απολύσεις και η αυθαιρεσία των εργοδοτών, που βλέπει όλο αυτό το διάστημα, 7 μήνες τώρα, να μην πηγαίνουν καλά τα ισοδύναμα απολύσεων προς προσλήψεις, σε αντίθεση με αυτά που είχαμε παραδώσει εμείς. Και νομίζω το 35ωρο είναι μια κατάκτηση, ξέρετε, ήταν και από τα πράγματα τα οποία είχαμε προτείνει στο Σύνταγμα, όχι ακριβώς ως 35ωρο, αλλά ως την κατοχύρωση των εργασιακών σχέσεων συνταγματικά, το οποίο δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Επομένως θα προχωρήσουμε με πολλά μέτρα πολύ μεγάλης σημασίας, όπως είναι ο νόμος που καταθέσαμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού και τον οποίο αρνείται η Νέα Δημοκρατία. Όπως ξέρετε, 11% αύξηση στον κατώτατο μισθό και κατάργηση του υποκατώτατου εμείς κάναμε μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια.
η Νέα Δημοκρατία λέει, ο κύριος Ταϊκούρας δηλαδή, ότι μάλλον τη δώσαμε για αυτή που δώσαμε το 19, τη δώσαμε για 3 χρόνια από ό,τι λέει, ενώ εκείνοι είχαν υποσχεθεί διπλάσια αύξηση από το ποσοστό ανάπτυξης, ακόμη και με τα λεγόμενά τους, δηλαδή αν θα πιάσουν το 2,8 θα έπρεπε να δώσουν 5,6 αύξηση. Ανταυτού δεν ακούμε τίποτα. Άρα ο κόσμος της εργασίας, η υπόθεση των εργασιακών σχέσεων είναι κεντρικός άξονας της πολιτικής μας. Όπως και οι συντάξεις, αυτό που συζητιέται σήμερα στη Βουλή αρχίζει σήμερα, ναι, και θα τελειώσει την Πέμπτη. Και βεβαίως, όπως σας είπα πριν, το κοινωνικό κράτος, δηλαδή παιδεία, υγεία και πρόνοια, κοινωνική προστασία, πρόνοια, αυτό που κάναμε 4 χρόνια τώρα, 4,5, ενισχύσαμε όλο αυτό το κοινωνικό κράτος, το με πολλά λεφτά, μέσα σε συνθήκες κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας, σε αντιπαράθεση με μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που μόλις ξεκίνησε την καριέρα της άρχισε να τα κόβει όλα αυτά και να τα προσπαθεί να τα ιδιωτικοποιήσει. Μα εδώ και πέρα συγχρόνως να επαναφέρει και την παλιά κατάσταση της ρεμούλας και της ασυδοσίας, αν θέλετε, και του ρουσφετιού. Μα στο πλαίσιο αυτό, να το πούμε αυτό, Γιάννη, καταθέσατε μια, διάβασα με πολύ ενδιαφέρον, μια τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής για την κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς μιλάμε. Καθώς διαβάζω ότι πάνω από κοντά 1500 παιδιά σε 15, λέει, σχολεία της Λέσβου μένουν χωρίς σχολικά γεύματα. Άμα μου προκαλεί πολύ εντύπωση αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, ναι, και δεν ξέρω αν μιλάω με τον κύριο Ωραϊλογλου. Εγώ είμαι ο κύριος Ωραϊλογλου, ναι. Ναι. Ναι, κύριε Ωραϊλογλου, αυτό το θέμα με τα σχολικά γεύματα έγινε ένα θέμα που τράβηξε και την προσοχή του Προέδρου μας και ο οποίος έκανε μια αντίστοιχη ανάρτηση, διότι δεν είναι μόνο τα παιδιά της Λέσβου, δηλαδή 1425 για την ακρίβεια, μάλιστα, 15 σχολεία της Λέσβου που θα μείνουν χωρίς σχολικά γεύματα. Είναι ότι δεν τρέχουν το πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα γενικώς σε όλη την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ένας θεσμός που δεν αφορούσε τους φτωχούς, παρόλο που έτσι ήθελε να το καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί τα σχολικά γεύματα, όπως ξέρετε, δίνονται για όλα τα παιδιά, για όλα τα παιδιά, εφέτος από τη μια στον προϋπολογισμό κόψανε 30 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό των σχολικών γευμάτων. Εμείς είχαμε βάλει πέρυσι 73 εκατομμύρια και αφορούσαν 185.000 παιδιά καθημερινά. Εφέτος το πρόγραμμά μας είχε 400.000 για το νέο σχολικό έτος 2021, ώστε το 2021-2022, δηλαδή τον επόμενο χρόνο, να πάμε σε όλα τα σχολεία του Δημοτικού, 600.000 παιδιά, τα οποία έπρεπε να τρώνε δωρεάν κάθε μεσημέρι ένα ωραίο γεύμα, το οποίο είναι σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και άλλα πανεπιστήμια, κατά της παιδικής παχυσαρκίας, που όπως ξέρετε είμαστε πρώτοι, υπέρ του δημογραφικού προβλήματος που έχουμε, όπως δείχνουν όλες οι έρευνες πανευρωπαϊκά, με μια ωραία μεσογειακή διατροφή, τα οποία γεύματα όπου πήγαμε, και θέλω να σας το πω αυτό, αντιμετωπίζουν πολλά παρατράγουδα, όπως είναι η σχολική διαρροή, όπως είναι η επιδόση των μαθητών, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, και όπως είναι και οι επιθετικές συμπεριφορές bullying, γιατί άμα τρως μαζί με τον άλλον γίνεσαι σύντροφος, τρως μαζί δηλαδή, και άρα είναι και λίγο διαφορετικές σχέσεις των παιδιών. Μάλιστα. Τώρα, η κυβέρνηση δυστυχώς κόβει αυτό το μέτρο, δεν το τρέχει αυτό το μέτρο, με αποτέλεσμα, ξέρετε, είναι δύσκολος ο διαγωνισμός για τα σχολικά γεύματα, γίνονται ενστάσεις, έπρεπε η υπουργός να είναι από πάνω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπως ήμουν εγώ από πάνω για να δοθούν τα σχολικά γεύματα. Δεν το κάνουν γιατί αδιαφορούν αυτοί οι άριστοι που πήγανε στα ακριβά ιδιωτικά σχολεία και τρώγανε το μεσημέρι μέσα στο σχολείο, αδιαφορούν να τρώνε στο δημόσιο σχολείο τα παιδιά όλου του κόσμου. Και αυτό με ενοχλεί βαθύτατα, καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη υποκρισία,
είναι μια ταξική επιλογή κατά όλου του δημόσιου σχολείου που θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν και για να το ξεπουλήσουν και χρησιμοποιούν και ασύλληπτες απαντήσεις που δεν θέλω τώρα να έρθω σε αυτές γιατί θα στενοχωρηθούμε πολύ αν διαβάσουμε την απάντηση του κυρίου Πέτσα όπου μιλάει για πολιτική μαγκαλιού διαπράττοντας τεράστια ύβρη σε βάρος των νεκρών της κρίσης που πέθαναν από αναστημιάσεις, προσπαθούν να ζεσταθούν, προσπαθώντας να ζεσταθούν τότε, όταν η Νέα Δημοκρατία με υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη είχε κόψει 100.000 νοικοκυριά το ηλεκτρικό ρεύμα που εμείς ξανασυνδέσαμε. Δεν θέλει κανείς να θυμάται αυτή την περίοδο, το καταλαβαίνω, αλλά υπήρξε αυτή η περίοδος. Υπήρξε αυτή η περίοδος. Υπάρχει και όμως, είναι στη μνήμη του ελληνικού λαού. Υπάρχει το σήμερα και σήμερα έχουμε ακόμα μια κρίση, η οποία δυστυχώς άρχισε από το χρέο του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται. Είναι μια μεταναστευτική κρίση. Και φαντάζομαι έχετε ακούσει το τι γίνεται στη Μυτιλίνη και στην Χίο με τις αντιδράσεις των κατοίκων απέναντι στην αστυνομία που προσπαθεί να επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο τις αποφάσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση για τα κλειστά κέντρα. Το ερώτημα όπως θέλω να θέσω είναι πιστεύετε ότι αυτό που είχατε πει πριν από κάποιες μέρες ότι με τους μετανάστες μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα και κατ' επέκταση ασφαλιστικό ή εξοδοτικό είναι μια ασφαλής και υπερταξική λύση? Ακούστε κύριε Ωραήλου, αυτό κύριος το Στρίκος. Εγώ είμαι ο κύριος Στρίκος. Ο κύριος Στρίκος. Δεν πειράζει. Ωραία. Δεν μπορώ να σας ξεχωρίσω, δυστυχώς με συγχωρείτε. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Λέσβο και στη Χίο έχει χαρακτηριστικά στρατιωτικής απόβασης γιατί χρησιμοποιήθηκε άκρα μυστικότητα και αποβιβάστηκαν χτες 20 συνολικά δημιουργίες ΜΑΤ με αύρες σε δύο από τα νησιά μας. Αυτό είναι ντροπή. Και εγώ τους καλώ τώρα, προσωπικά λοιπόν ως θεανό φωτίου, να αποσύρουν τώρα τα ΜΑΤ από τα δύο νησιά. Τώρα να το κάνουν αμέσως και συγχρόνως. Να μεταφέρουν αμέσως όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που μπορούν να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Τώρα. Να κάνουν πίσω στα κλειστά κέντρα, στην οικοδόμηση κλειστών κέντρων, που πιστεύουμε ότι και η Ευρώπη δεν θα τα χρηματοδοτήσει τελικά. Άκουσα και τον Υφυπουργό Οικονομικών εχθές. Αλλά ή σήμερα το πρωί δεν θυμάμαι, σε ανάλογο κανάλι που αμφιβάλλουν αν θα τους δώσουν αυτά τα λεφτά, όπως έκαναν με την επανίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής πριν είναι πολύ αργά. Τώρα λοιπόν να αποσύρουν τα ΜΑΤ. Τώρα λοιπόν να κάνουν πίσω στα κλειστά κέντρα, στην οικοδόμηση κλειστών κέντρων στα νησιά. Τώρα, διότι δεν έχουν άλλο χρόνο. Εξέπνευσε η διορία που είχανε. Ναι. Και αν αυτό το κάνουν, υποχωρήσουν σε δύο μήνες, η κατάσταση θα είναι τόσο τραγική όπως όταν υποχώρησαν μετά από έξι μήνες μα από την κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν μπορούν να παίζουνε. Κοιτάξτε, ή παίζουν, ή είναι ανίκανοι, ή έχουν σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο? Ο εγκλωβισμός όλων αυτών των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά για να στέλνουν δίθεν μήνυμα προς την άλλη πλευρά ότι δεν μπορείτε να έρθετε άλλοι. Εμείς δεν σας υποδεχόμαστε. Βλέπετε ότι αυτό δεν ισχύει. Εχθές ήρθαν, αν θυμάμαι καλά από ό,τι άκουσα στις ειδήσεις, 280 άτομα τις δύο τελευταίες μέρες. Ναι. Τι λέτε λοιπόν τώρα? Είναι δυνατό να σταματήσουν τους ανθρώπους που έρχονται κατατρεγμένοι από τον πόλεμο, από την πείνα, από όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν, δεν βλέπουν τίποτα άλλο από την να γλιτώσουν τη ζωή τους. Πώς θα τους αποτρέψουν με αυτές τις απάνθρωπες μεθόδους που σκέφτονται κάθε μέρα? Να αφήσουν αυτά, εμείς θα βοηθήσουμε για ένα διάλογο, δεν κρυβόμαστε εμείς πίσω από το δάχτυλό μας. Θα πάμε σε όλη την ενδοχώρα, θα βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να ζητάμε από την Ευρώπη αλληλεγγύη όλων των κρατών στο μεταναστευτικό και εμείς να μην έχουμε αλληλεγγύη στα νησιά μας, η ενδοχώρα να μην έχει αλληλεγγύη στα νησιά μας. Πρέπει λοιπόν την αλληλεγγύη να ξαναφέρουμε μπροστά. Αυτό που μπόρεσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ
σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ αντιμετώπιζε δηλαδή μια ανθρωπιστική κρίση τη δικιά του, του λαού του, από την άλλη αντιμετώπισε και την ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων και των μεταναστών το 15 και το 16, λέω. Λοιπόν, πάμε ξανά για μια κοινωνία αλληλεγγύης κατά του φασισμού, κατά του ρατσισμού. Αυτό πρέπει να στήσουμε σήμερα. Αυτό έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η κατάσταση θα εκθρέψει, θα αναζωογονήσει μάλλον το τέρας του φασισμού, κυρία Φωτίου? Θα έχουμε δηλαδή ακροδεξιές λογικές, θα έχουμε κρούσματα κατά των προσφύγων μεταναστών, επιθέσεις? Τα φοβάστε αυτά? Αυτά, κοιτάξτε, συμβαίνουν. Όμως θα είμαι αισιόδοξη και θα σας πω κάτι για το λαό μας. Mm-hmm. Κάτι συγκλονιστικό που έκανε αυτά τα 4,5 χρόνια. Κοιτάξτε, αυτά τα 4,5 χρόνια, με ένα λόγο αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό, που εξέπεμπε ο ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, με το κόστος που είχε αυτός ο λόγος, έτσι, το πολιτικό εννοώ, τι έγινε? Εμείς πήγαμε σε 19 δήμους, όπου όλες οι πολιτικές μας αμπρόνια ξεδιπλώθηκαν, δηλαδή σχολικά γεύματα, δίναμε δωρεάν βρεφονιπιακούς σταθμούς, είσοδο σε βάουτσερ, δηλαδή εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες. Συγχρόνως δίναμε επίδομα παιδιού, όπως ξέρετε, νίκη και ούτω καθεξής, με όλες τις πολιτικές μας και τις υπηρεσίες μας. Τι έγινε σε αυτούς τους 19 δήμους, ξέρετε? Έπεσε το ποσοστό της Χρυσής Αυγής σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ότι ο μέσος όρος πανελλαδικά. Δηλαδή, ενώ ο μέσος όρος πτώσης είναι 56%, στους δήμους αυτούς, και θα συνεχίσω την έρευνα, έπεσε κατά 61, 62, 63, 64%. Τι λέει αυτό? Λέει αυτό ότι όταν έχουμε κοινωνικό κράτος ισχυρό, οι ακροδεξιές και οι ρατσιστικές και οι φασιστικές ομάδες δεν ευδοκιμούν. Και αυτό να το μάθει και η Ευρώπη, η οποία είχε έναν ακροδεξιό λόγο αυτή την πενταετία, σε πολλά κράτη της. Είχε όλη αυτή την ξενοφοβία. Και τι είδε? Είδε να αναπτύσσονται μορφώματα και φασιστικά και ακροδεξιά σε όλα τα κράτη-μέλη σχεδόν. Άρα το παράδειγμα είναι αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάμε κατά της ξενοφοβίας, κατά του ρατσισμού, κατά του φασισμού σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Φωτίου, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στο ΦΛΑΣ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.